Ακριβώς, Σταυρούλα, να ξεκινήσω και να πω ότι για πρώτη φορά το νοσοκομείο Πολυγύρου εδώ στη Χαλκιδική διαθέτει πλέον μονάδα τακτικής θεραπείας. Ήταν ένα χρόνιο αίτημα των διοικήσεων που έχουν περάσει από αυτό το νοσοκομείο. Η μονάδα τακτικής θεραπείας είναι δυναμικότητας 6 κλινών. Προς το παρόν θα λειτουργήσουν τα δύο. Χρειάζεται να γίνει η πρόσληψη απαραίτητου γιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Ο κ. Πολάκης στην ομιλία του έκανε έναν απολογισμό, θα λέγαμε, του κυβερνητικού έργου στην υγεία, αναφέροντας ότι από το Γενάρη του 2015, 136 νέα κρεβάτια μονάδα αντατατικής θεραπείας σε όλη την Ελλάδα έχουν ανοίξει, όπως επίσης και για τις 19.000 προσλήψεις που έχουν γίνει από τον Οκτώβριο του 2015, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχουν αναλάβει υπηρεσία 19.000 άνθρωποι μέχρι στιγμής και αναμένεται να γίνουν άλλες 4.500 προσλήψεις. Όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο της Νοβάρτης, επισημένοντας ότι η άρση ασυλίας του κυρίου Λοβέρδου είναι η αρχή, θα ακολουθήσουν κι άλλες. Ενώ έκανε έκκληση στη δικαιοσύνη να επιταχύνει το έργο της και να διερευνηθούν κι άλλα σκάνδαλα όπως αυτό του Κελπνό. Λοιπόν, για να τον ακούσουμε. Παλέψαμε σκληρά για πάνω από 2,5 με 3 χρόνια προκειμένου να αποκαλυφθεί σε όλη του την έκταση το σκάνδαλο της κλοπής του δημόσιου χρήματος και της δημόσιας περιουσίας από τις υπερτιμολογήσεις υλικών, φαρμάκων και υπηρεσιών στο χώρο της υγείας τα 20 χρόνια από το 1990 μέχρι το 2010-2014. Έχω πει πολλές φορές ότι το 1/4 του δημόσιου χρέους που χρεοκόπησε τη χώρα, δηλαδή περίπου 85 δις ευρώ, και αυτό είναι υπολογισμένο, δεν το λέμε έτσι, οφείλεται σε υπερτιμολογήσεις που υλικών, φαρμάκων, υπηρεσιών, μελετών, κατασκευών, προμηθειών κτλ. Οφείλεται στον χώρο της υγείας.